Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και αυτό το απόγευμα Κυριακή στο κανάλι μου. Παρέα για την αγαπημένη μας συνήθεια, για το αγαπημένο υγρό παραδοσιακό ξύρισμα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα το ξύρισμα προμηνύεται απολαυστικό και αυτό. Και ο κύριος λόγος είναι το σετάκι που θα χρησιμοποιήσω, γιατί είναι από μια αγαπημένη εταιρεία. Είναι από την Meissner Tremonia, το Dark Limes, μια γερμανική εταιρεία που πολύ γνωρίζετε. Πολύ ποιοτικά προϊόντα. Το συγκεκριμένο είναι έτσι όπως το βλέπετε, θεωρείται και είναι πάστα, και το γράφουν κιόλας ότι είναι πάστα. Πολύ ποιοτικό. Ακόμα και η συσκευασία του, ένα βαρύ γυάλινο μπολ με ένα βαρύ πλαστικό καπάκι. Από την άλλη το aftershave, έντονη μυρωδιά, πολύ ωραία μυρωδιά. Μπορώ να πω πως μου κάνει και λίγο καλοκαιρινό εμένα. Βέβαια η συγκεκριμένη εταιρεία στα αρώματά της είναι λίγο περίεργη, και ειδικά για αυτούς που παραγγέλνουν χωρίς να δοκιμάσουν ή να μυρίσουν. Οι πιο safe επιλογές, τολμώ να πω πως είναι το συγκεκριμένο, το Dark Limes, και η άλλη πάστα με άρωμα πορτοκαλιών. Θεωρώ πως είναι οι δύο πιο σίγουρες. Τα υπόλοιπα έχουν πολύ ιδιαίτερες μυρωδιές, προσωπικά μου αρέσουν, αλλά πιστεύω όχι σε όλους. Στη συνέχεια, Πινέλο Γιάκη, Σαγράδα Φαμίλια, 24 Θύσανος, αυτό κι αν το ξέρετε. Πολύ ωραίο και πρακτικό πινελάκι, μου έχει ταιριάξει πάρα πολύ. Λεπίδα θα έχω Νάσετ σε πρώτη χρήση. Και η μηχανή μου είναι από Ινδία, είναι η Pearl Flexi, η ρυθμιζόμενη ειδική μηχανή. Την είχα ξαναδείξει πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Μια μηχανή η οποία λένε ότι και φαίνεται ότι αντιγράφει τη Rex Ambassador, η οποία με τη σειρά της είχε αντιγράψει την Gibbs. Έτσι είναι αυτά. Είχαμε πει ότι παρθενογένεση δεν υπάρχει, ειδικά στις μηχανές. 6 ρυθμίσεις, βέβαια μηχανή η οποία δεν μαγκώνει κάπου, οι 6 μπορεί να γίνουν, να θεωρηθούν και 36 και 66 ρυθμίσεις. Ωραία μηχανή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, βαριά αρκετά, 142 γραμμάρια, σχεδιαστικά μου αρέσει πάρα πολύ, ξαναλέω. Περνάω τη λεπίδα να την δούμε και από την άλλη πλευρά. Εδώ λοιπόν η Pearl Flexi, θα ξεκινήσω εδώ στο 4,5, όπως φαίνεται η κόκκινη μπιλίτσα. Όμορφη μηχανή, το grip είναι αρκετά καλό. Κάτω υπάρχουν τα στοιχεία της μηχανής με τους κωδικούς, με το σειριακό αριθμό. Όμορφη και αποδοτικότατη, εδώ κάτω είναι το logo της Pearl. Πάμε για ξύρισμα. Ξέχασα να πω πως η μηχανή είναι η 4η έκδοση. Νομίζω έχει φτάσει 8. Δεν ξέρω αν το έχει ξεπεράσει κιόλας το 8. Δεν έχω ασχοληθεί. Λοιπόν, η πάστα μου είναι στεγνή. Θα δουλέψω μέσα από εδώ. Από εδώ θα πάρω το σαπούνι, την κρέμα, όπως θέλετε πείτε το. Πολλοί το χρησιμοποιούν και σαν υλικό για καθαρισμό προσώπου, σαν ένα είδος peeling, και πραγματικά κάνει. Ωραία, αναδύθηκε το άρωμα πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να πάρω από εδώ. Και εγώ
θα το τρίψω αυτό στο πρόσωπο. Προσθέτω νερό κατά τη διάρκεια. Βλέπετε ότι το χρώμα είναι λίγο έτσι γκρίζο, είναι καθαρά λευκό. Πολύ ωραίο άρωμα. Πολύ ωραίο. Δεν θυμίζει σε τίποτα τα αμερικάνικα όσοι έχουν συνηθίσει σε αυτά, είναι τελείως διαφορετικό και μου αρέσει που έχει έτσι το δικό του χαρακτήρα. Ωραίος αφρός πλούσιος. Είπαμε στο 4,5, μετά θα πέσω λογικά. Είναι από τις μηχανές που το βάρος πραγματικά βοηθάει στο να μην πιέσεις. Ακουμπάει, πατάει και ξυρίζει. Κάνει ωραίο ξύρισμα. Στην πάστα αυτή το πρώτο που καταλαβαίνεις, τουλάχιστον εγώ, είναι η προστασία που σου παρέχει. Για να ξεπλύνω με τον γκρι αφρό για το δεύτερο πέρασμα. Τώρα σαν να το βλέπω λίγο πιο λευκό, τι γίνεται. Και όταν ξεπλένεις αυτό που μένει, η γλίστρα που έχει, σου επιτρέπει να κάνεις διορθώσεις. Θα κατέβω στο 3,5. Ας θεωρηθεί μια σκάλα κάτω.
εδώ είναι αρκετά ήπια η μηχανή. Βέβαια δεν έχει να πάρει και τίποτα. Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, τι έχει μείνει στο πινέλο? Τέλεια. Dark Limes, Meissner Tremonia. After Save Lotion, για να ολοκληρώσουμε το ξύρισμα. Πολύ ωραίο άρωμα, πραγματικά πολύ ωραίο άρωμα και πολύ ωραίο ξύρισμα. Dark Lime σετάκι, αυτό το γκριζομπλε χρωματάκι της πάστας. Γιάκη Σαγραδά Φαμίλια 24, που μυρίζει πάρα πολύ ωραία από το Dark Limes, και η μηχανή η ρυθμιζόμενη Perflexi, κυρία Ινδύ, όλα τέλεια. Φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.